Έξους έκαναν στο γνωστό ηθοποιό Πέτρο Φυσούνη, η σύζυγός του και κόρη του αείμνηστου Κώστα Χατζηχρήστου, ισχυρίστηκε στο Στάρ ότι τους πετούν στο δρόμο για μόλις 400 ευρώ. Με βγάζει τώρα, Χριστιανέ μου, τους λέει ότι δεν θέλω ούτε λεφτά ούτε τίποτα, βγάλτε την. Αλλάξαν τις κρυδαριές. Η σύζυγος του γνωστού ηθοποιού Πέτρου Φυσούν βρίσκεται σε πανικό. Ο δικαστικός επιμελητής έχει μπει στο σπίτι τους, κρατώντας στα χέρια του την απόφαση έξωσης. Είμαστε 4,5 χρόνια εδώ, ξαφνικά την έπιασε αυτή η εμπάθεια. Δεν ξέρω γιατί. Ας μου το εξηγήσει και εμένα. Είναι μια δικαστική διαμάχη. Εσείς χρωστάτε κάποια ενίκεια. Ένα 400 της χρώσταγα. Ο γνωστός ηθοποιός δεν μπορεί να αρθρώσει λέξη. Αρνείται να πιστέψει ότι τον πετούν στον δρόμο. Και μετά από αδιαθεσία μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Δύσπνοια και έντονο πόνο στο στήθος ένιωσε ο αγαπημένος ηθοποιός την ώρα που πέρασε το κατόφλι του σπιτιού του εδώ στην Ανοπεύχη ο δικαστικός επιμελητής. Η σύζυγός του ειδοποίησε το ασθενοφόρο και ο ίδιος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Τώρα πού θα μείνετε, τι θα κάνετε, κυρία? Δεν ξέρω. Τον κύριο Φυσούνη είχα έννοια να σώσω. Είναι στο σωτηρία, αυτόν τον έσωσα. Τώρα τι θα κάνω εγώ, δεν ξέρω. Ο Πέτρος Φυσούν και η σύζυγός του, κόρη του αείμνηστου Κώστα Χατζηχρήστου, ήταν σε δικαστική διαμάχη με την ιδιοκτήτρια του σπιτιού τους από τον Απρίλιο. Χρωστάω 400 ευρώ. Και αυτά τις τα χρωστάω γιατί με έμπλεξε σε μια ιστορία που έπρεπε να πληρώνω το δικηγόρο. Αλλιώς δεν τις χρώσταγα στη στιγμή που ξεκίνησε αυτή την ιστορία. Θα μας είχε υποσχεθεί ότι θα μας έφερνε χθες κάποια χρήματα και ανθρώπινα να τον αφήναμε, και όχι μόνο δεν ήρθε κανείς, ούτε τηλέφωνο δεν πήρανε. Ο δικηγόρος της ιδιοκτήτριας ισχυρίζεται σωστά ότι ο ηθοποιός δεν χρωστάει ένα, αλλά 4 ενίκεια. Χρωστάει 4 ή 5 ενίκεια. Κοιτάξτε, το ενίκιο είναι 400 ευρώ, δηλαδή χρωστάει 1.600 με 2.000. Καταρχήν έχει 850 ευρώ που είναι η εγγύηση. Πάνε 2 μήνες. Κατά δεύτερον, έναν μήνα της χρωστάω. Τον Ιούλιο, που αύριο βγαίνει σύνταξη για να τη δώσω. Η κρίση έχει πλήξει τους ηθοποιούς. Ο Πέτρος Φυσούν όμως προσπαθούσε να ανταπεξέρχεται στις υποχρεώσεις του και να καταβάλει το ενίκιο του σπιτιού του παρά τις οικονομικές δυσκολίες. Κάτι έγινε. Να καταβάλλετε το ενίκιο? Όχι, το καταβάλαμε βάσει συμφωνίας ότι όταν ο Πέτρος δεν δούλευε, από πού να εισπράξουμε, από τη σύνταξη. Την καταβάλαμε την ημέρα της σύνταξης, ερχόταν για να πάρει το ενίκιο. Συμπαραστάτες τους, γείτονες και φίλοι που βοηθούν εδώ και καιρό με κάθε τρόπο. Οικονομικές δυσκολίες υπάρχουν τώρα σε όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχουν μόνο στον κύριο Φυσούν. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει οικονομικές δυσκολίες τώρα. Τους πέταξαν έξω, παρακάλεσαν να μείνουν αυτό ανένδοτοι και ό,τι εσείς αντιμετωπίζετε τώρα. Προσπάθησαν μέχρι και την τελευταία στιγμή να αποφύγουν την έξωση, προσφέροντας 500 ευρώ στην ιδιοκτήτρια που περίμενε στη γωνία για να πάρει τα κλειδιά του σπιτιού. Μου είπε ο γιατρός του Πέτρου, προκειμένου την υγεία του, και μου στείλε ο άνθρωπος 500 ευρώ να τις δώσω, να με αφήσει να μείνω μέσα στο σπίτι σε 3 μέρες να σηκωθώ να φύγω ανθρώπινα. Είχε όλο τον χρόνο ο κύριος Φυσούν να αποχωρήσει κανονικά, να έχει βρει ένα άλλο σπίτι, αλλά φαίνεται ότι ήθελε να κάθεται σε αυτό το σπίτι χωρίς να πληρώνει την πραγματικότητα. Η Τέτα Χατζηχρήστου έβαλε στη βαλίτσα της λίγα πράγματα και έφυγε από το σπίτι. Ενώ ο Πέτρος Φυσούν αναμένεται να πάρει αύριο εξιτήριο από το νοσοκομείο.